και εκπομπή Golden Roll θα ακολουθήσει αυτή την πολύ σπουδαία αναμέτρηση. Αρχίζει το παιχνίδι, Ολυμπιακός στην Σέντρα. Έχει σημειώσει και ένα εξαιρετικό γκολ σε βάρος του Απόλλωνα στον αγώνα του Κυπέλου. Άλλαξε πολύ ωραία με τον Έουλερ, ευκαιρία για την ΑΕΛ. Το γύρισμα από τον Σάντος απέκρουσε ο Μολ. Πρόλαβε ο Ισπανός και τον έκλεισε. Αλλά βρήκε τον τρόπο για να δώσει την μπάλα στον Παπαφώτη με το αριστερό το σουτ πάνω στον Μολ. Θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Ταβόρ. Έδωσε την πάσα, έκοψε ο Κομφέ από μακριά το σουτ από τον Παπαφώτη έξω. Κέρδισε ο Ανδρέου, έδωσε στον Ριέρα. Η μπάλα θα φτάσει στον Παπαφώτη. Αμέσως τον Νέουλερ ανεβαίνει ο Σάντος. Η ΑΕΛ έχει καλή προοπτική σε αυτή την επιθετική προσπάθεια. Με τον Νέουλερ να επιχειρεί το σουτ και να στέλνει την μπάλα έξω. Ο Μαζάν έχει χώρο, τώρα πάει ο Μποβέδα να τον πλήσει. Στέλνει αμέσως την παλιά στην περιοχή. Ο Ριέρα μπαίνει στην φάση. Ανεβαίνει ο Σάντος, ο Έουλερ όμως πάει στην περιοχή, έκανε το σουτ πάνω στον Μόλ. Έουλερ πέρασε την πάσα στον Μαρόσα, πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία για την ΑΕΛ, θα κάνει το σουτ, κοντράρει μπάλα και φεύγει έξω. Εδώ ξανά στο ξεκίνημα της φάσης, από οριακή θέση κινείται ο Μαρόσα. Για να δούμε εδώ. Έχει ακουμπήσει στο αριστερό χέρι του Μανρίκε η μπάλα. Κατά πόσον υπήρξε φάση στο ξεκίνημα. Θα πάει να το δει. Δείτε εδώ το σταματημένο πλάνο αρχικά και στη συνέχεια θα παίξει το πλάνο για να δει και ο διαιτητής την κίνηση του χεριού. Έχει δώσει πέναλτι. Να και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι εξετάστηκε και αυτή η φάση. Ο Τεϊσέιρα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η ΑΕΛ στο 65ο λεπτό. Η εκτέλεση του πέναλτι. Η μπάλα πάει στα δίχτυα από την άλλη πλευρά. Ο Μολ. Μανιάς. Ωραία στον Χαραλάμπους. Πλάσαρε, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Η κίνηση στον κενοχώρο και υποδέχεται την μπάλα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το γύρισμα από τον Τιάγκο δεν είναι κανείς απέναντι. Μπορεί ο Μαρόσα, κερδίζει ο Μουχτάρης. Και βγήκε με πάρα πολύ δύναμη. Έχει βγει ήδη κόκκινη κάρτα. Ο Μουχτάρης έκανε ένα φάουλ που και από ψηλά φάνηκε ότι ήταν πολύ δυνατό. Θα μείνει με 10 παίκτες Ολυμπιακός. Θα δώσει στον Τσέποβιτς που έχει μεγάλη ευκαιρία σουτάρει και θα χάσει την ευκαιρία, θα στείλει την μπάλα έξω. Οκληρώνεται ο χρόνος που είχε προσθέσει ο Θεουλή. Έχει σφυρίξει για τελευταία φορά, η ΑΕΛ θα πάρει την νίκη.